Μέσα σε κλίμα συγκίνησης έγινε στο Ισραήλ η συνάντηση του αστυνομικού Γιώργου Γεωργίου με τον αρχηγό αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου, ο οποίος έσπευσε να το δει και να μάθει για την κατάσταση της υγείας του από τα πειρά που δέχτηκε σε κυνήγι με εγκληματίες στον Ύψωνα. Η πρόοδος της υγείας του αστυνομικού είναι σημαντική και ο ίδιος δηλώνει πανέτοιμος να επιστρέψει στο καθήκον. Συγκινημένος ο Ζαχαρίας Χρυσοστόμου ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα λόγια του αστυνομικού μόλις συναντήθηκαν. Αρχηγέ, περιμένω πώς και πώς να επιστρέψω στο καθήκον. Αυτό μου είπε ο Γιώργος μόλις με είδε. Είχα ακούσει πολλά για την αφοσίωσή του στην αστυνομία. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, με αρχές και αξίες που τον καθιστούν πρότυπο. Συγκίνηση, θαυμασμός, σεβασμός. Αυτό μόνο. Στη φωτογραφία φαίνεται πάντως ξεκάθαρα πως τα χαμόγελα επέστρεψαν στον ήρωα αστυνομικό και στους δικούς του που έζησαν λεπτό προς λεπτό την αγωνία για την τύχη του μετά την περιπέτειά του. Τον αρχηγό συνόδευσαν μέλη της ηγεσίας και του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών του Ισραήλ, οι οποίοι παρέδωσαν στον Γιώργο Γεωργίου λάβαρο του συνδέσμου. Σε ανάρτηση που έκανε ο επικεφαλής του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών του Ισραήλ, Γιώση Μαζάλ Κρόσμπεργκ, αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού βελτιώθηκε πολύ.